Thank you.
Εγώ δεν πάω πολύ. Μέσα. Λόγι. Λόγι πακ. Λένε μία λιτανία πάνε και λένε κουράζονται. Ναι. Τώρα είμαστε οι νέες γενιές. Το ίδιο λέω και του γιου μου. Λέει κουράζομαι, λέει, γιατί είναι οικονομικός αξιωματικός. Είναι στον Μπαλάσκα, είναι πλοίαρχος. Και μου λέει κουράζομαι. Λέει, τι κουράζεσαι. Εορταστική έχει και έχει 10 μέρες εδώ πέρα. Εγώ πού την είχα η εορταστική. Ποια εορταστική. Ναι. Άλλα χρόνια, άλλες εποχές. Να θυμάμαι τον πατέρα σου που... Εγώ τρόμαξα να έρθω δύο μέρες. Τρόμαξα να έρθω δύο μέρες. Και να μπορούσε να μας βάσει από τρακ, Γιατί ήταν στο γενέ πάση, έπρεπε... Είχε πάρει κολάψος. Ναι, δεν μπορούσε. Κολαψάρις. Πήγαινε και ανάποδο το βήμα πισινό και δεν μπορούσε. Και έπρεπε να μετράς. 1, 2, 3, σταμάτα τους αυτούς κόψου. Αλλά ωραίος τύπος ο πατέρας του, πάρα πολύ καλύτερο. Πήγα στο κλειό. Ήτανε στη Σαλαμίνα, πήγαινα πολύ σου. Κάθε υπηρεσία που είχε με πήρε και μου δίνει εκείνο τον καιρό 100 ευρώ. 100 δραχμές. Εκείνος έγραφε τις νότες. Ναι, έγραφε. Αυτό ήταν και έγραφε όλες. Ήτανε καλό στην πένα. Κι εγώ αυτό έχω καταλάβει. Συμπαίνω. Αλλά δεν είχε, είχε τράκ στη διεύθυνση. Πολλές φορές εμείς δεν τον κοιτάγαμε, το παίζαμε και δεν τον κοιτάγαμε, τα είχαμε στη μέση του, στην ώρα που διεύθυνε. Το παθαίνουν πολύ αυτοί. Γι' αυτό σου λέω αυτός της παλαιάς εδώ πέρα είναι ένα ταλέντο. Αυτός ο ψάρτης. Αυτόν είχε, αφού τον είχες εσύ. Προσοπάρεις. Και το τελευταίο όγκο το δίνει και δεν κοιτάει και πάρτε από εμάς. Ξέρει το έργο. Ναι, είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Είναι περισσότερα μεγάλα. Περιβέτεια η ζωή, γιατρέ. Έτσι. Περιβέτεια. Πώς ήσασταν τότε στη δύναμη, στο λιμενικό? Εγώ όταν πρωτοπήγα, η μουσική είχε διαλύσει.
και έκαναμε παρέλαση 7 και 7, 14, 20 άτομα. 20 άτομα, 20 άτομα παρέλαση. Πώς, 4 τρομπέτες. Είμαστε 3-4 τρομπέτες. Στότρα κλαρίνα, πώς. 4-5 τρομπέτες είμαστε, κλαρίνα. Και ήταν οι περισσότεροι τους είχαν μαζέψει από τα φυλάκια, γιατί ήτανε, είχε διαλύσει η φιλαρμονική 2-3 χρόνια και τους είχαν στείλει στα φυλάκια. Και τους μαζέψανε και πήγαμε παρέλαση. Δημόμαι. Καμιά 25 άτομα δηλαδή, γιατί λύσαμε και κάτι άλλο εκεί πέρα και δεν έχω φαινόμαστε πιο πολύ. Και θυμάμαι το πρώτο εβατήριο που έπαιξα εκεί ήταν η Κύπρος. Η Κύπρος. Και ήταν ο Ντέκας αρχιμουσικός. Και μόλις πήρε το πτυχίο ο πατέρας σου, έπρεπε να πάρει το πτυχίο. Δεν είχε πτυχίο. Ήταν όμως γερός μουσικός. Ναι, ήταν καλός ο Ντέκας. Ναι, δηλαδή στο όργανο από τον πατέρα σου, αν ήταν ο πατέρας σου του 5, αυτός ήταν του 9. Τι όργανο έπαιζε ο Ντέκας? Κλαρίνο και αυτός, όμως ο πατέρας. Και μόλις πήρε το πτυχίο, πάει ο πατέρας του και λέει, ορίστε το πτυχίο μου, πήρα το 2, ανεγνωρισμένο 2, ήταν σου λέω γερός στην πένα και αρμονία, άλλο πράγμα. Και τον στέλνουν αρχιμουσικό σε εμάς. Και ο άλλος δεν δεχόταν να είναι εκεί έπαιρτε το τσάκο. Είχαν κάποιες κόντρες. Και ένας από τους λόγους που έφυγε πρόωρα ο πατέρας μου, ήταν κάποιες κόντρες που είχε νομίζω με τον Ντέκα, είχε κάποιες κόντρες. Ναι, δεν ξέρω, λεπτομέρειες δεν θυμάμαι. Περισσότερο εγώ πρόσεξα να δεις, ναι, ούτε στον ένα και ο ένας με βοήθησε και ο άλλος. Εγώ κράτησα μια ουδέτερη. Επειδή είμαστε χωριανοί, μία ουδέτερη, ούτε με τον έναν, εντάξει, σωστό είναι αυτό, ούτε με τον άλλον. Αλλά οι συναδέλφοι... Ο Ντέκας ήταν Αθηναίος ή... Από εδώ. Και ο Στουριώτης. Ναι, ναι. Ντέκας ήταν το Παρατσούκι. Κασφίκης. Το λέμε που έγραψε το Θαλασσοπόρο. Και που λες... Εγινόταν οι συναδέλφοι άλλοι, οι παλαιοί συναδέλφοι, τον σαμποτάραν τον Κώστα. Τον πατέρα σου. Και μόλις ο άλλος πήγε σε κάποιο δύο, ήξερε και μουσική, είχε πάει, είχε διακόψει, αλλά πήγε, πλήρωσε και πήρε το δύο. Πήγε και αυτός και το κατάθεσε. Και λέει η υπηρεσία, τον ξαναγκάσανε τον πατέρα του να φύγει από την μουσική. Του κάνανε σαμποτάζ, όταν λέμε σαμποτάζ, μεγάλο σαμποτάζ. Δεν λέω λεπτομέρειες, δεν κάνει να τις λέω. Γιατί έτσι, είχε αντιπαλότητες. Ναι, με οι άλλοι, οι πιο αρχαίοι μουσικοί από εμάς, δεν ζουν τώρα οι περισσότεροι και έχουν πεθάνει και είναι αμαρτία να τα σου. Μεγάλο σαμποτά στον πατέρα και ήταν καλό άνθρωπο ο πατέρας. Και ο άλλος με βοήθησε, δεν λέω ότι δεν με βοήθησε. Γιατί αν δεν ήταν ο άλλος, εγώ δεν θα είχα μπει στη σχολή με τίποτα. Γιατί ο σκοπός ήταν να μπει στη σχολή πάτσο μαλλικό, δεν ήταν. Αλλά μεγάλο σαμποτάζ του το... Έπρεπε να μπει στη σχολή για να είσαι μετά μέλος στην ορχήστρα, δηλαδή. Όχι, λιμενοφύλακας απολύες. Και με τον καιρό δεν υπήρχανε οι μόνιμοι λιμενοφύλακες. Μετά δημιουργήθηκε. Εγώ πήγα ως έφεδρος και με την προοπτική να με βάλει στη σχολή. Και είχε έρθει εδώ ο Ντέκας με έναν. Πώς το κοντάνε, ένα τυπλίαρχο. Και εγώ έπαιζα εδώ τη γυναίκα του δρόμου μέσα στο άσο. Και μπήκε μέσα και μου λέει: είμαι αρχιμουσικός του λιμενικού σώματος και εδώ είναι λέει, ο διευθυντής της μουσικής. Λέει: θέλεις να έρθεις? Του λέω: να έρθω, αλλά θα είμαι μόνιμος. Λέει: θα σε κάνουμε, λέει και μόνιμο. Γιατί εγώ ήμουν απολύτερνος και δεν θα πήγαινα βαντάρος. Αλλά για να αποφύγω τη φτώχεια και να μην πηγαίνω εγώ να κλαδεύω και να μαζεύω χόρτα, λέω. Και γιατί μόλις μ' άκουσα, έπαιζα τη γυναίκα του δρόμου, μου λέει να σου δώσω ένα άλλο ευατήριο. Και μου έδωσε κάποιο ένα ευατήριο δικό του ήταν. Μόλις έπαιξα μια επανάληψη, εγώ μου λέει εντάξει, είδα ότι... και μετά αφού πήγα, με πήρανε, του λέω θα με πάρετε. Και όταν ήρθε, πέρασε η διορία μου, που λες γιατρέ μου, στους 35 μήνες
Μου λένε απολύεσαι, φεύγεις. Ναι. Ναι. Και πήγα στα καράβια για να βγάλω σαν λιμενοφύλακα σε αυτό, ματσακώνει και λέω τώρα θέλεις να μπαρκάρεις, μου λέγανε εκεί σου ξέρω ναυτί, να μπαρκάρω. Και πήγα και δούλευα ματσακώνει. 15 αυτή μέρες. Ξεβερίου. Ναι, ναι. Και όταν έμπαινα μέσα, ήταν δίπλα μας η βασή, ξέρεις, εκεί στο Ξαβέρι ήταν ναι. η μουσική. Έμπαινα μέσα να πάω να φάω το μεσημέρι. Πάει Γιάννη ο Ντέκας και μου λέει, βγαίνει η προκήρυξη, μου λέει, και να έρθει να μείνει στο λιμενικό σώμα και αυτό που σου τάξε να γίνει. Του λέω, δεν ήταν ο πατέρας σου, δεν είχε έρθει. Ήρθε ο πατέρας σου, πρέπει να έρθει μετά το 63-64 εκεί πέρα στη μουσική. Του λέω, έτσι χώρισε να με βεβαιώσει, του λέω, ένας αρχηγός και τέτοια, εγώ δεν έρχομαι, του λέω, ούτε κάθομαι. Θα φύγω, θα πω, γίνω ναυτικός. Μου λέει, ήταν ένας καζαντζής διοικητής πληρώματος, υποπλήρωτος εκεί. Και μου λέει, πήγαινε πλήσου και βάλε τη στολή σου και να πάμε μαζί επάνω στον αρχηγό. Βάζω τη στολή μου, πλένομαι, μέσα σε 10 λεπτά τελείως. Με παίρνει πάνω στον αρχηγό και του λέει, αυτό τον έχω η ανάγκη η μουσική μας. Θα ζημιώσει το λιμενικό σώμα αν δεν καθίσει τόσο καλό παιδί και τόσο καλός μουσικός. Αλλά θέλει υπόσχεση από εσάς. Μου λέει να πάω να υπογράψεις τώρα αυτή τη στιγμή ανακατάταξη. Αρχηγός του λιμενικού. Ναι, 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 ναι. Ανακατάταξη και να το ξέρεις ότι εγώ αν δεν μπεις στη σχολή εγώ αυτά θα τα ξυλώσω. Ωραίο. Ναι. Ναι. Πήγα, την υπόγραψα. Και πήγατε το απόγευμα, έφυγα και πήγα στην Ίδρα γιατί ήταν παραμονή της Παναγίας και πήγα λιτανία στην Ίδρα σε ένα τμήμα. Πήγα και μέσα μετά της Παναγίας βγήκε η προκήρυξη και το Σεπτέμβρη ήταν να πάμε στη σχολή. Εκείνο τον καιρό όμως είχε έρθει και ο πατέρας. Σεπτέμβρη του 64, έτσι. Ναι, ναι, ναι. 62. 62. 62. Εκείνο τον καιρό πρέπει να έρθει ο πατέρας, γιατί πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη με το αρματαγωγό και ήταν ο πατέρας σου μέσα, μας συνόδευε στο αρματαγωγό. Δεν θυμάμαι τώρα, μήπως τα μπερδεύω με σιγουριά, δεν μπορώ να τα πω. Εν τέλει μπαίνουν οι άλλοι στη σχολή, αλλά εγώ επειδή μου είχε ανάγκη μουσική, δεν πήγα και μου λέει τώρα ή ο πατέρας σου ή ο Κασβίκης ότι εσύ θα πας αφού γυρίσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, κάναμε την παρέλαση τις δοκιμαστικές και γυρίσαμε εδώ πέρα Νοέμβρη. Και οι άλλοι είχαν μπει μέσα στη σχολή και με κοροϊδεύανε εμένα οι άλλοι και μου λέγανε στη φέρανε, στη φέρανε, ναι. Μόλις ήρθανε με φωνάξε και ή ο πατέρας σου τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν ο πατέρας σου. Και πήγαμε στο πλονομείο, παίρνω το φύλλο πορείας και πήγα στον Κανελόπουλο και μου γυρίσανε το γαλόνι ανάποδο. Λέω τώρα κάτι έγινε. Και την τροφοδοσία και την πλήρωσα. Άφρανκος μισθό δεν έπαιρνα και πλήρωνα τροφοδοσία μέσα στη σχολή. Δεν θα το πιστεύω. Έτσι, ε. Δύσκολες συνθήκες, τι περάσανε οι άνθρωποι. Και τώρα έχεις τους άλλους. Γιατί ήταν και μεντεφιλιοπολεμικά, ήταν δύσκολα χρόνια. Ναι. Ο πατέρας του. Πέρασε ο φουκαράς. Βάρδιες, ξενύχτια. Και πήγαινε και στο δύο και στα. Πάντως το θυμάμαι, ερχόταν σπίτι μεσημέρι, έτρωγε και ξανά φύγει. Ναι, πήγαινε. Και τα απόγευμα. Ναι, και τα απόγευμα, δηλαδή πρωί βράδυ. Η μάνα μου θυμάμαι που έλεγε ότι είχε κουραστεί να πλένει στολές. Γιατί ρώτησε την γυναίκα μου, ρώτησε την Αγίου. Φορούσαμε κανένα πολιτικά. Φοβερό, ναι. Πολιτικ. Το πρωί το βράδυ στο λίγο. Ναι, απαγορευόταν τα πολιτικά. Μετά τη Χούντα επέτρεπονταν και αυτό μας κάνανε και χάρη να φοράμε πολιτικά. Και τι λεφτά παίρνατε τότε. Όταν έβηκε το 67 η Χούντα, ναι, τότε έδωσε, ναι. Έπαιρνα, ας υποθέσουμε, 3 κατοστάρικα, εκείνο τον καιρό ή 4. Και έγινε αμέσως 8 κατοστάρικα. Ναι, ξέρεις, ήταν αναπνοή. Ναι,
υποστήριξα το στρατό. Μετά, γιατρέ, βρήκα μια μπάντα στη Νέα Σμύρνη και έπαιρνα στο λιμενικό σώμα 1.200 δραχμές και στην μπάντα της Νέα Σμύρνης έπαιρνα 1.400. Το Δήμου. Ναι, ναι, ναι. Εκάθεσα 7 χρόνια. Σαν δασκάλος. Πάλι καλά που το δεχτήκανε. Όχι, σαν μουσικός. Πάλι καλά που το δεχτήκανε. Πού? Να παίζεις και εσείς δύο. Μας πήραν όλους στρατιωτικούς αυτοί. Όχι, αν το ήξερε το λιμενικό, ναι, όμως το επέτρεπε. Ναι, δεν τους πειράζει, σου έκανε, έγινε όπου θέλεις. Ήταν ένα βασιλικό διάταγμα που επέτρεπε στους μουσικούς όπου θέλει να πει, αρκεί να είναι αξιοπρεπή. Ναι, αλλά άμα είχαν κοινή υπηρεσία, δηλαδή ας πούμε... Έστελναν αντικαταστάσεις. Okay. Και ήταν ένα αρχιμουσικός και έστελνα έναν καμιά φορά στα οδείο τίποτα μαθητές πηγαίναμε και τις μαθαίναμε την 25η Μαρτίου ή καμιά μεγάλη Παρασκευή, καμιά μεγάλη Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι. Και μου έλεγε ο αρχιμουσικός θα το ρίξω ξύλο αυτόν μου στείλε. Αλλά το έκανε γιατί μας είχε εμάς σε συναυλίες που κάνανε γιατί εκεί στην Ασμήνη παίζαμε 3-4 φορές την εβδομάδα και πληρωνόμαστε κάθε συναυλία μας δίνανε και... Στην Εσμήρη είναι μεγάλος δήμος, έχει ένα σωρό εκκλησίες, ναι, δηλαδή... Ναι. Α, δεν ήταν οι εκκλησίες, ήταν έχει... ναι, λίγες οι εκκλησίες. Συναυλίες πολλές κάνα. Συναυλίες. Ναι, ναι. 7 χρόνια ή 8 κάθισα εκεί πέρα. Και ήταν, βοηθήθηκα πολύ. Και στα... έτσι μεγαλώσαμε με τη... Ποιος ήταν τότε μαέστρος στην Εσμήρη? Ο παπάς. Παπάς. Ένας από την αεροπορία. Άλλος κι αυτός. Ναι. Από αυτή κι αυτός. Ναι, 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 ναι. Μα γι' αυτό μας μάζεψε. Ήμουνα από εδώ, από το Γαστούρι, εγώ, ένας Λιτσαρδόπουλος του Φιωρέλα ο γιος. Ναι, ακουστά τον έχω. Ναι. Ένας Αντρίκος που ήταν εδώ πέρα από Πεζετούμπα. Αντρίκος. Που ήταν, ναι, που ήταν εδώ επιστάτη στη μουσική. Έχει πεθάνει κι αυτός. Για να ξέρεις πώς φτιαχνόταν οι μπάντες τότε, ναι, των Δήμων. Ναι, 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 ναι. Ήτανε αρπαχτές. Ένας φιλάρετος. Είναι ο φιλάρετος. Αυτός. Αυτός. Φιλάρετος ήταν το μικρό του όνομα. Ναι, 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 το όνομα του φιλάρετος. Το επίθετο ήταν Τζιλιανός. Όχι, δεν θυμάμαι το επίθετο. Ναι, ναι. Αυτός ήταν στην αεροπορία. Ναι, ναι, στην αεροπορία. Και ποιος άλλος ήταν από εδώ, από το... Α, ήταν ο Περκλής, ο Κεφαλονίτης. Από το λιμενικό ήταν και άλλος ένας κοντσιάλης που έπαιζε φόνη. Και πηγαίναμε και στέλναμε αντικαταστάτες. Πάντως το Γαστούρι έβγαλε πολλούς μουσικούς. Έτσι, και του, που τους έβαλε σε στρατό, σε μουσικά σώματα του στρατού, του σώματος ασφαλείας, έτσι. Ναι, από εδώ, από το χωριό, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αποκαταστάτε, η μουσική δηλαδή αποκατέστησε πολύ κόσμο. Ναι. Εμείς στο λιμενικό από το Γαστούρι εδώ είμαστε καμιά δεκαριά άτομα. Ήταν ένας... Στο λιμενικό μόνο. Ναι, το Γαστούρι μόνο 10. Ναι, ναι. Ανάστη, ήταν αυτός ο Ντέκας, ήταν ο πατέρας, ήταν ο Γιώργος, ήταν ο Τσιλιτσαρδόπουλος, ήταν ένας Κεφαλονίτης. Κατοχή Γαστουριώτη. Ναι, 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 ναι. Και μας βοήθησε αυτός ο Ντέκας μας πήρε. Ναι. Ναι. Αλλά και δεν είχε μουσική το λιμενικό σώμα. Ούτε θέλανε πτυχίο 2, ούτε τίποτα. Ένα χαρτί από εδώ από τη μουσική και μας παίρνανε. Εκείνη την εποχή. Και μόνο όποιος ήταν ευσυνείδητος έκανε κάτι παραπάνω. Ναι. Έκανε το κάτι παραπάνω. Εγώ πήγαινα στο οδείο, πήγαινα για τον εαυτό μου. Δε. Και όταν δεν είχα λεφτά πήγαινα με τα πόδια από τον Πειραιά στο οδείο Αθηνών. Πόσες φορές το έκανα. Σοβαρά. Ναι. Τώρα, παιδιά, με τα πόδια. Ναι, όταν δεν είχα χρήματα. Στον Πειραιά μένατε. Ναι, αφού τέσσερα χρόνια ποιο να μου δίνει. Στο Δία Αθηνών που ήταν τότε στην Πειραιώς, έτσι. Ναι, ναι, όχι ναι, στο... ναι, ναι, εκεί πήγαινα. Στην Πειραιώς που ήταν ψηλά. Και μου έκανε τρομπέτα. Λίγο πιο κάτω από την Ομόνια. Ναι. Που είναι... Και μου έκανε τρομπέτα ένα Ευαγγελίου. Αν έχει ακούστα. Πολλοί λέμε για τρομπέτα, παιδιά. Ναι. Αυτοδίδακτο. Ναι. Δεν υπήρχε τότε. Πνευστή δεν υπήρχαν τότε στην Ελλάδα. Και μας έλεγε να διαβάζετε παιδιά μου, θα γίνει τηλεόραση, θα γίνει το ένα και θα ανοίξουν οι δουλειές, θα ανοίξουν. Και πηγαίναμε, ψάχνανε που λες για σχολεία, κάνανε τα σχολεία εξετάσεις και κάνανε γυμναστικές επιδείξεις. Και πηγαίναμε εμείς και παίζαμε με τη μουσική χορούς για να παίξουνε τον Κερκεράκο που παίξατε εσείς και το ένα και το άλλο και μας πληρώναν, μας πληρώναν. Ναι, ναι, πήγαινα με ροκάματα. Με ροκάματα είναι αυτά, τα χάνεις, δεν τα χάνεις. Ναι, δεν άχανε.
Και η γυναίκα μου με ερωτεύτηκε κι αυτή. Α, πού γνωριστήκατε, πού γνωριστήκατε. Στη Σύμνο και στη Λιτανία πήγα. Α, πήγατε εκεί στη Χρυσοπηγή. Ναι, ναι, ναι. Και πήγε και αυτή την πρώτη χρονιά την εγνώρισα έτσι. Τη δεύτερη φαίνεται ήρθε για μένα και την πάτησε. Μάλιστα. Ε, όχι, εντάξει. Εντάξει, τρόπος του λέγεται. Τους λέω εκεί πέρα, εγώ παιδιά ήρθα για υπηρεσία. Δεν ήρθα για να παντρευτώ εδώ. Μη μου ζαλίζετε τα αρχίδια. Αυτά είναι δικά. Έτσι, τώρα αν δεν στενοχωριόσαστε εσείς που σας την πήρα. Εκείνη ήταν δασκάλα, ήταν. Όχι, τίποτα έτσι. Απλώς πήγαινε προσκυνητής. Της άρεσε η μουσική, ε. Ήρθε να παρακολουθήσει. Της αρέσει τώρα. Γιατί ό,τι ήξερα εγώ λιγάκι, τα μάθα στα παιδιά μου και πώς πήγε σήμερα. Εσύ πήγε και ο Σπύρος και στην Ανάσταση, ναι. Πήγε εδώ που είναι πλήρως. Ναι. Γιατί ό,τι ήξερα εγώ, τα μάθα και δεν φόρεσε το κράνος όπως μπράβο, και εσύ πήγε για αυτός. Ναι. Και ο άλλος. Ο άλλος έκανε με τον Άνθη, αλλά δεν τα καταφέρα να τον εβάλω και μετά δεν έβρισκε δουλειά. Δεν έβρισκε ένα διοριστήρα όπως τα παιδιά εδώ πέρα που έρχεται αυτός. Καθηγητέ είναι και. Έρχονται και στη μουσική για ένα χαλτσιλίκι τώρα εδώ πέρα πλήρω. Και μου λέει το παιδί μου μόλις έβρικε στον Νόπλου, λέει τέρμα η τρομπέτα. Ήταν στην ανωτέρα το δύο και την κλείδωσε. Δεν έχει μουσική. Αν δεν τα ξέρεις, δεν είναι ένα σταυρό. Πρέπει να διοριστείς κάπου για να. Έτσι. Και είναι δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Το παιδί δεν το. Μόλις πήγαινε να κάνει τα χαρτιά του κάπου, δεν τον έπιανε μετά ηλικία. Μία θέλανε να είναι τελειόφυτος λυκείου, τελειό. Ο ένας έχει βγάλει την πάντη ότι οικονομικά. Αυτός που είναι στο ναυτικό. Αλλά αυτός ζηλεύει αυτόν που είναι στο ναυτικό. Γιατί έχει κάτι ζωή, ναι. Καλύτερο μισθό. Από πόλεις. Και οι συνθήκες εργασίας είναι πιο καλές. Στον Όλπο. Ναι. Από το εδώ. Πραγματικά ο Όλπο είχε η μάνα μου είχε κάτι αδέρφια που ήταν στον Όλπο. Και ήταν πολύ καλά πολεμένα. Ναι, είχε καλούς μισθούς και είχε ακόμα. Και μισθούς και ωράρια και απ' όλα. Ενώ τούτος εδώ στο ναυτικό 10 χρόνια έκανε σε αντιτολμηλικό μόνο. Βαριά η καλοκαιρία. Ναι, το φουκαριάρικο, έχει ταλαιπωρηθεί. Είναι ο ελεύθερος αυτός. Και ο άλλος μου έχει κάνει δύο εγγόνια. Ο ένας βγήκε αρχαιολόγος, πήρε το πτυχίο του πέρσι, αλλά δεν έχει διοριστεί πουθενά. Ναι, και αυτό δύσκολο να λέει. Ναι. Σαν αρχαιολόγος να διοριστείς. Ναι, τώρα είναι αρχαιολόγος φυσικής. Και η εγγονή μου είναι και αυτή 20 χρονών, 22, σπουδάζει τη Ρωσική Ακαδημία. Ρωσική. Ναι. Ρωσική φιλολογία, τη γλώσσα. Ναι. 5 γλώσσες είναι και βουλγάρικα, μπράβο. Είναι και γερμανικά μέσα, 5 γλώσσες. Μπορείς κάνει μεταφραστικό εδώ στην Κέρκυρα. Όχι. Δεν είναι κάτι. Αν κάνει σλαβικές γλώσσες, σλαβικές, βουλγάρικα, ρώσικα. Ναι, με ένα τμήμα εδώ στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Είναι τρομερά δύσκολο. Τρομερά δύσκολο. Είναι τώρα στο τελευταίο έτος. Μου λέει, παππού, το ξέρεις ότι μπορεί να βρω στην Κέρκυρα φέτος. Ζητάνε, λέει, στην Κέρκυρα, λέει, αν ξέρεις, λέει, αυτές τις γλώσσες με 2.500 τα ξενοδοχεία. Τις λέω, κάνε υπομονή. Μπορεί να πάω, μου λέει, στην Κέρκυρα. Αγωνία η ζωή, γιατρέ. Έτσι, δύσκολη ζωή, αγώνας είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Να είμαστε γεροί.
Καλά, ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να παντρευτώ, οπότε λες... Οπότε... Δεν κοστίζει τίποτα. You never know, μην λες ποτέ. Ναι, αυτό, ποτέ μην λες. Πίσω ότι δω και καμία κατακούτελα και σε χάσουμε από κακή φύλαξη. Και μετά σε ψάχνουμε... Άμα μου τη δώσεις κατακούτελα, θα με δεις εδώ μια μέρα χωρίς κούτελο. Από εδώ. Πολύ ωραία. Ωραία οι πίνακες. Μ' αρέσουν πολύ οι πίνακες, ε. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Σ' αρέσει. Κοιτάξτε με πέρα για να παίξεις βόλεϊ, έχει τραπέζι του παιχνιδιού. Thank you.